Τελείωσε μία από τις σημαντικότερες προκρίσεις που ετοιμαζόμασταν εδώ και αρκετές εβδομάδες στη Φλόρινα. Νομίζω ότι η επιτυχία ήταν πολύ σημαντική για όλους μας, αφού σχεδόν το 99% των αθλητών έχει περάσει. Θεωρώ ότι τα παιδιά πήγανε πάρα πολύ καλά και ευελπιστώ σε μία εξίσου εντυπωσιακή και πολύ καλή εμφάνιση στους τελικούς που θα γίνει την άλλη Κυριακή στην Αθήνα. Να παριστάσω τους αθλητές οι οποίοι έχουν διακριθεί. Λοιπόν, ξεκινάω από αριστερά μου τον Τηλέμαχο Κανελίδη. Είναι στην κατηγορία των μείον 57 κιλών στους έφηβους. Τηλέμαχε. Βγήκα πρώτος στην πρόκριση, πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ήταν μια καλή κατηγορία, πιστεύω. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε οι τελικοί κάτω στην Αθήνα την Κυριακή. Συνεχίζουμε με τον Νίκο τον Πογιανίδη, είναι στην κατηγορία των εφήβων στα σύν 70 κιλά. Έπαιξε στα σύν 70 κιλά. Εντάξει, ήταν μια καλή κατηγορία, πήρε το χρυσό μετάλλιο και τώρα κοιτάμε στους τελικούς της Αθήνας. Καρλαμπίδης Ανέσης είναι στην κατηγορία των νέων ανδρών στα σύν 70 κιλά. Κέρδισα το χρυσό μετάλλιο και ελπίζω να κερδίσω και το χρυσό στο Πανελλήνιο στην Αθήνα. Κότιας Άγγελος είναι στην κατηγορία των εφήβων, στα μείον 52 κιλά. Πήρα το χρυσό μετάλλιο από μια σχετικά δύσκολη αλλά μικρή κατηγορία. Ωραία. Κυρατλίδης. Πάμε. Είναι στην κατηγορία των εφήβων, στα μείον 63. Ναι, πήρα το χρυσό μετάλλιο και η κατηγορία ήταν δύσκολη. Και πιστεύουμε σε μια πολύ πιο καλύτερη εμφάνιση στην Αθήνα. Λοιπόν. Καρανάς ο Αστήριος, στην κατηγορία μείον 70. Πήρα το σημαίνιο μετάλλιο. Δεν έπαιξα και τόσο καλά. Δεν έδωσα 100% μου, αλλά ευελπιστώ για τους τελικούς και θα παίξω πολύ καλά, πιστεύω. Καραλαμπίδης. Γιάννη, στην κατηγορία των νέων ανδρών. Κατέκτησα το χρυσό μετάλλιο. Είμαι ευχαριστημένος με το παιχνίδι μου και περιμένω πώς και πώς τη μέρα των τελικών. Ευχαριστώ. Σαμψονίδης Γιάννης, στην κατηγορία των 63 κιλών. Κατέκτησα τη δεύτερη θέση, το ασημένιο μετάλλιο, αλλά η εικόνα μου δεν ήταν πολύ καλή. Μακάρι στην Αθήνα που θα πάμε να η εικόνα μου να βελτιωθεί. Το πιστεύουμε κι εμείς. Παναγιώτης Ζευγαρόπουλος είναι στην κατηγορία των νέων ανδρών, στα σύγκεφα 76. Κατάφερα να πάρω το χάλκινο μετάλλιο. Δυστυχώς είχα ένα μικρό τραυματισμό, αλλά πιστεύω ότι μέχρι την Αθήνα θα είμαι πολύ καλύτερα και θα δώσω το 100% της απόδοσης μου. Όπως βλέπετε ότι τα περισσότερα παιδιά και οι 14 κατηγορίες που κατεβάσαμε είχαμε πρόκριση με χρυσό, ένα σημαίνιο και ένα χάλκινο μετάλλιο. Τα παιδιά είναι σε απίστευτη φυσική κατάσταση, τεχνική και φυσική. Νομίζω ότι αν προσέξουν τον εαυτό τους, γιατί αυτό φοβάμαι είναι μόνο κακό εαυτός, τίποτα άλλο. Αν το προσέξουν, θεωρώ ότι αν η περσινή μας επιτυχία ήταν 5 παιδιά στην εθνική ομάδα, φέτος θα τα διπλασιάσουμε. Εγώ σαν coach των παιδιών που ήμουν το Σαββατοκύριακο που πέρασε, θέλω να πω ότι έπαιξαν όλοι πάρα πολύ καλά. Κάνουν κάποια λαθάκια, αλλά ήταν και φυσιολογικό γιατί έχουν και καιρό να παίξουν σε αγώνες. Αλλά δυστυχώς δεν θα είμαι εδώ το Σαββατοκύριακο για να τους κουτσάρω, αλλά πιστεύω και είμαι σίγουρη ότι θα τα πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί είναι full προετοιμασμένοι. Προετοιμαστήκανε με τους καλύτερους αθλητές, με τον καλύτερο προπονητή και με τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πάνε και στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό με τους επόμενους μήνες. Καλή επιτυχία!